Αλλάζουν πολλά στην καθημερινότητα των σχολείων με την Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη και ρυθμίζει ενιαία θέματα γυμνασίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Με την υπουργική αυτή απόφαση επιστρέφει ο χαρακτηρισμός αγωγής στα σχολεία. Το COSME αντικαθιστάται από το MEMTI, χωρίς όμως αναγραφή του χαρακτηρισμού στα πολιτήρια των μαθητών, ενώ καταργείται και ο διαχωρισμός δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών. Εδώ έχουμε και πολύ βασικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα την κατάργηση της διάκρισης των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Θα έχουμε τη μεταβατική χρονιά φέτος, όπου θα έχουμε σχεδόν το ίδιο πλαίσιο, αλλά από του χρόνου θα έχουμε πια 114 απουσίες, όχι δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης θα έχουμε την άμεση ενημέρωση των γονέων με οποιοδήποτε τρόπο για την απουσία του μαθητή, της μαθήτρια από το σχολείο. Όταν λέμε με οποιοδήποτε τρόπο, εννοούμε όπως όλοι οι γονείς έχουν email, έχουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία με τα σημειώματα και, και τις επιστολές. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι καθορίζονται νωρίτερα οι προθεσμίες εγγραφής. Οργανωτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να γνωρίζουμε πόσους εκπαιδευτικούς χρειαζόμαστε, πόσα τμήματα έχουμε, πάρα πολύ νωρίτερα, γιατί ήδη από το Μάη κάθε σχολική χρονιά οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής για τα παιδιά τους. Βέβαια έχουμε ένα μεταβατικό διάστημα, ότι κατά εξαίρεση για το τρέχον σχολικό έτος θα γίνει το Φεβρουάριο. Έχουμε ένα πλαίσιο οργάνωση σχολικής ζωής, όπου η συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων, των καθηγητών και καθηγητριών, θα φτιάξουν ένα πλαίσιο για το πώς θα δουλέψει το σχολείο εντός της νομοθεσίας, και με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται συμμετοχική ευθύνη των μαθητών, ενθαρρύνεται αυτενέργεια, κριτική σκέψη, δημοκρατικός διάλογος για πάρα πολλά προβλήματα. Και στα παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα σε σχέση με τα παλιά είναι ότι οι μέρες αποβολής, όπως τις ονομάζαμε, θα είναι μέχρι 2. Από εκεί και πέρα, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, δεν έχει νόημα να αποουσιάζει ο μαθητής. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο για το πώς ακριβώς οι μαθητές θα πρέπει να συνεχίσουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έχουμε μερικά τέτοια βασικά παιδαγωγικά θέματα, τα οποία είναι όχι απλώς, είναι προσθετικότατη κατεύθυνση. Κάτι διαφορετικό από αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα είναι ένας έπαινος προσωπικής βελτίωσης.